Αλλάζει ο παγκόσμιος χάρτης κατανομής του πλούτου, με την Ασία να απειλεί την πρωτιά που μέχρι στιγμής κατέχει η Αμερική. Την ίδια στιγμή που τα μεσαία και κατώτερα κοινωνικά στρώματα αγωνίζονται για να ανταποκριθούν στις καθημερινές τους υποχρεώσεις, δεν συμβαίνει το ίδιο με την παγκόσμια ελίτ των πλουσίων και ιδιαίτερα για εκείνους από την Κίνα που τα τελευταία χρόνια σημειώνουν μια κούρσα πολλών μηδενικών στο τέλος. Συγκεκριμένα, οι Κινέζοι εκατομμυριούχοι αυξήθηκαν στα 4 εκατομμύρια το 2014 από 3 εκατομμύρια που ήταν πριν από ένα χρόνο, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα που δημοσιοποίησε η Boston Consulting Group. Η ταχεία αυτή αύξηση του πλούτου αναμένεται να οδηγήσει τα κράτη της Ασίας και της Οκεανίας, εκτός της Ιαπωνίας, στην κορυφή της λίστας με τις πλουσιότερες περιοχές μέσα στο επόμενο έτος, κλέβοντας τα πρωτεία από τη Βόρεια Αμερική. Ο παγκόσμιος πλούτος που βρίσκεται σε ιδιωτικά χέρια έχει ενισχυθεί κατά 12%, αγγίζοντας τα 164 τρισεκατομμύρια δολάρια, με τα 3 τέταρτα να προέρχονται από τις ανεπτυγμένες οικονομίες. Με βάση τα σημερινά δεδομένα της έρευνας, η Βόρεια Αμερική κατέχει το μεγαλύτερο ποσοστό, που μεταφράζεται σε 51 τρισεκατομμύρια δολάρια, με την περιοχή της Ασίας-Οκεανίας για πρώτη φορά να καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση με 47 τρισεκατομμύρια, κατακριμνίζοντας την προκάτοχο Ευρώπη. Οι εκτιμήσεις των αναλυτών αναφέρουν ότι το συγκεκριμένο νούμερο αναμένεται να ενισχυθεί στα 57 τρισεκατομμύρια το 2016, ενώ η Βόρεια Αμερική θα ερκεστεί στη δεύτερη θέση και τα 56 τρις. Αυτή τη στιγμή ο αριθμός των εκατομμυριούχων διεθνώς έχει σκαρφαλώσει στα 17 εκατομμύρια το 2014 από 15 που ήταν το 2013, ενώ η Ελβετία διαθέτει τη μεγαλύτερη πυκνότητα σε πλούσιους, καθώς σε κάθε 1.000 νοικοκυριά τα 135 διαθέτουν τουλάχιστον 1 εκατομμύριο στον τραπεζικό τους λογαριασμό.